Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από το ένα Channel. Η Μεγάλη Παρασκευή είναι η μέρα απόλυτου πένθους για όλη τη χριστιανοσύνη, απόλυτης αργίας και νηστείας. Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής γίνεται ο στολισμός του επιταφείου, στις εκκλησίες και στη συνέχεια η περιφορά του. Πάμε να συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τις Σέρες, όπου εκεί βρίσκεται η Φανή Ασπογαλή, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καθώς Φανή, από στιγμή σε στιγμή ξεκινάει η περιφορά του επιταφείου. Ακριβώς έτσι είναι, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα από τις Σέρες και χρόνια πολλά. Σε λίγα λεπτά από τώρα θα εξέλθει ο επιτάφιος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού των Παμεγίσων Ταξιαρχών εδώ στο κέντρο της πόλης των Σερών. Όπως μπορείτε να δείτε, πλήθος κόσμου έχει κατακλείσει τον προάβλιο χώρο της εκκλησίας και τους γυροδρόμους. Η ζωντανή μετάδοση του NHN 7 μέχρι και αυτή την ώρα έχει μεταδώσει όλη την λειτουργία. Πάρα πολλοί κόσμος έχει συγκεντρωθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό προκειμένου να συνοδεύσει τον επιτάφιο στην περιφορά. Είναι η πιο λαμπρή περιφορά της πόλης των Σερών και ο περισσότερος συνήθως επιλέγει να συγκεντρωθεί εδώ. Ήδη η μπάντα του Δήμου Σερών έχει πάρει τη θέση της, βλέπετε αυτή τη στιγμή ακριβώς πίσω μου. Και σε ένα λεπτό από τώρα πρόκειται να βγει ο επιτάφιος Μητρόπολη των Σερών. Πάντως, Φανή, από όσο μπορώ να διακρίνω πίσω να πούμε... σου, έχει αρκετό κόσμο και ο καιρός αποτελεί σύμμαχο. Έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει εξαιρετικό καιρό όλες αυτές τις μέρες. Σήμερα νομίζω το καλύτερο από όλες τις μέρες. Mm-hmm. Να πούμε ότι μεταξύ των πιστών που βρίσκονται εδώ είναι και κάποιες εξέχουσες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας, της πολιτικής. Είναι η υφυπουργός, η σέρα υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης, η κυρία Μαρία Κόλια Τσαρού. Είναι βέβαια τέσσερων, είναι ο Δήμαρχος, Δημοτική Σύμβουλη, ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών, ο κύριος Γιάννης Μωυσιάδης, εκπρόσωποι του στρατού, της πυροσβεστικής, όλοι επίσημοι βρίσκονται εδώ στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμεγίσων Ταξιαρχών και σε λίγα λεπτά τώρα θα ξεκινήσει η περιφορά του επιταφείου. Φανή, να σε ευχαριστήσω πολύ και θα συνδεθούμε και τα επόμενα λεπτά ξανά με τις Σέρες. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να παρακολουθήσουμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί την ακολουθία των μεγάλων ορών αλλά και του επιταφείου από διάφορα σημεία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Μεγάλη Παρασκευή είναι η μέρα απόλυτου πένθους για όλη την χριστιανοσύνη, απόλυτης αργίας και νηστείας. Είναι η μέρα που γίνεται η κορύφωση του Θείου Δράματος, όπου κορυφώνονται τα πάθη του Χριστού και γίνεται η σταύρωσή του το ξημέρωμα της ίδιας ημέρας. Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής γίνεται ο στολισμός του επιταφείου στις εκκλησίες. Αρχικά ψάλλονται οι μεγάλες ώρες, που περιέχουν ψαλμούς, τροπάρια, αποστόλους, ευαγγέλια και ευχές. Μεγάλη Παρασκευή σήμερα, η μέρα πένθους για όλο τον χριστιανισμό και πλήθος πιστών συγκεντρώθηκε στις εκκλησίες προκειμένου να παρακολουθήσει την ακολουθία της αποκαθυλώσεως του Κυρίου. Δίνει σε όλο τον κόσμο. Αγάπη και ειρήνη να έχουμε αυτό, τίποτα άλλο. Στη συνέχεια ψάλλεται ο Εσπερινός της Μεγάλης Παρασκευής και γίνεται η αποκαθήλωση του Εσταυρωμένου. Ακολούθως τοποθετείται στο Ιερό Κουβούκλιο ένα ύφασμα πάνω στο οποίο έχει κεντηθεί ή ζωγραφιστεί ο Κύριος νεκρός. Το ύφασμα αυτό λέγεται επιτάφιος. Το βράδυ της ίδιας ημέρας ψάλλεται ο όρθρος του Μεγάλου Σαββάτου και η υμνολογία είναι σχετική με την ταφή του Κυρίου από τους Ιωσήφ και Νικόδημο και την κάθοδο της ψυχής του στα σκοτεινά βασιλεία του Άδη. Το ένα Channel μετέφερε το κλίμα με ζωντανές συνδέσεις από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από την Αλεξανδρούπολη, από τον Μητροπολιτικό Ναό Άγιου Νικολάου, από τις Σέρες, από το Μητροπολιτικό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών και από την Καβάλα, από τον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού. Με δέος ιερό και ιερά κατάνοιξη ετελέστησαν την Μεγάλη Παρασκευή οι μεγάλες ώρες και η ακολουθία της αποκαθυλώσεως στον Ιερό Ναό του Πολυστήλου στην Καβάλα. Πλήθος πιστών βρέθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής την ώρα της κορύφωσης του Θείου Δράματος στο κημητήριο Καβάλας. Σε κλίμα πένθους πραγματοποιήθηκε η περιφορά του επιταφείου. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου Προκόπιος χωροστάτησε στην περιφορά του επιταφείου με τους πιστούς με δάκρυα στα μάτια να σκέφτονται τους εκλυπώντες, αναμένοντας την ανάσταση του Θεανθρώπου να γεμίσει χαρά και ελπίδα στις ψυχές όλων των πιστών. Yeah.
Η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, τιμώντας τους προγόνους ναυτικούς που χάθηκαν στη θάλασσα, καθιέρωσε ως παράδοση στην πρωτεύουσα του νομού Εύρου και στη συνεργασία με τον οργανισμό Λιμένος, το Κεντρικό Λιμεναρχείο, τον Σύλλογο Αερασιτεχνών Αλιέων και τους ναυτοπροσκόπους, να πραγματοποιήσει και φέτος εκφορά του επιταφείου στο λιμένα της Αλεξανδρούπολης. Έτσι λοιπόν, τη Μεγάλη Παρασκευή, λίγο μετά τις 5.30 το απόγευμα, στο μικρό λιμανάκι της Αλεξανδρούπολης, τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμο η εκφορά του επιταφείου και τρισάγιο υπεραναπαύσεως των ψυχών των εν θαλάσσι επαναπαυόμενων αδελφών μας. Μια τέτοια μέρα που η Εκκλησία γιορτάζει την κάθοδο του Χριστού στον Άδη, δηλαδή τον ερχομό του Χριστού στα καταχθόνια βασίλεια των νεκρών, εκεί όπου ο κόσμος φοβόταν ακόμα και να σκεφτεί το τι μπορεί να συμβαίνει, ο ερχομός του Χριστού γεμίζει ακόμη και τον θάνατο με άλλο νόημα και άλλο περιεχόμενο. Μια τέτοια μέρα θυμόμαστε πάντοτε τους και κοιμημένους μας, γι' αυτό στην Αλεξανδρούπολη πηγαίνουμε και στο κημητήριο, σε όλα τα κημητήρια, προκειμένου να πούμε στους νεκρούς μας να κάνουν λίγο ακόμα υπομονή, περιμένοντας την Ανάσταση. Οπωσδήποτε ερχόμαστε και στη θάλασσα. Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής και την ακολουθία του επιταφείου παρακολούθησε από την Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, καθώς και άλλοι τοπικοί άρχοντες του νομού Καβάλας. Ο κύριος Μέτιος παρακολούθησε χθες την ακολουθία των παθών στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Αλεξανδρούπολης και απόψε την ακολουθία της αποκαθήλωσης στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στην Καβάλα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε ζωντανά με την Αλεξανδρούπολη και τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου και να παρακολουθήσουμε την περιφορά του επιταφείου. Σε λίγα λεπτά, κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσει η περιφορά του επιταφείου από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Θα συνδεθούμε στη συνέχεια, λοιπόν. Τώρα, από κοινού γιορτάζουν φέτος το Πάσχα Καθολικοί και Ορθόδοξοι, λόγος για τον οποίο η Καθολική Εκκλησία της Καβάλας λειτουργεί αυτές τις ημέρες τα απογεύματα για τον εκκλησιασμό των Καθολικών που βρίσκονται σε ολόκληρο τον ομό ακολουθώντας τα Θεία Πάθη. Σύμφωνα πάντως με τον εφημέριο της Εκκλησίας, οι Καθολικοί που έχουν απομείνει στην Καβάλα δεν είναι αρκετοί, γι' αυτό δεν γίνεται περιφορά του επιταφείου την Μεγάλη Παρασκευή όπως το παρελθόν. Καθολικοί και Ορθόδοξοι συνεορτάζουν φέτος το Πάσχα, κάτι που δεν συμβαίνει συχνά.
Καθολικοί και Ορθόδοξοι γιορτάζουν μαζί το Πάσχα, όταν τόσο οι Γρηγοριανοί όσο και οι Ιουλιανοί Πασχαλινοί Πανσέληνος πέσουν από την Κυριακή μέχρι το Σάββατο της ίδιας εβδομάδας, οπότε την αμέσως επόμενη Κυριακή είναι το κοινό Πάσχα. Όπως μας εξηγεί ο εφημέριος της Καθολικής Εκκλησίας του Αγίου Παύλου στην Καβάλα, ο εορτασμός του Πάσχα των Καθολικών και των Ορθόδοξων δεν διαφέρουν ουσιαστικά. Για μένα δεν υπάρχουν διαφορές. Βέβαια κάποια από την παράδοση υπάρχουν κάποιες λίγες διαφορές, αλλά που δεν έχουν ουσία, δεν είναι ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των Καθολικών και των Ορθοδόξων. Όσον αφορά τις τελετές, τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή, την περιφορά του επιταφείου, συμβαίνει αυτό στην Καθολική Εκκλησία? Συμβαίνει. Εδώ δεν κάνουμε όλα, γιατί είμαστε πολύ λίγοι. Δεν κάνουμε τώρα επιτάφιο. Πριν αρκετά χρόνια έγινε και επιτάφιο εδώ στην Καθολική Εκκλησία. Αλλά στη Θεσσαλονίκη πάντα υπάρχει, σήμερα μετά τη τελετή στην Εκκλησία, υπάρχει επιτάφιο. Σήμερα η Καθολική στην Καβάλα δεν είναι πολύ όπως το παρελθόν. Ως επιτοπλίστων, το πίμνιο αποτελείται από μεικτές οικογένειες Καθολικών και Ορθόδοξων. Από την αρχή ήταν ξένοι. Από 120 χρόνια που χτίστηκε αυτό το σπίτι και αυτή τη μικρή εκκλησία, ήταν μόνο οι ξένοι. Οι έμπορες από Γαλλία, από Γερμανία και τα λοιπά, Ιταλία. Και μερικοί από αυτούς φύγανε μετά και τώρα υπάρχουν, μπορούμε να πούμε, μόνο οι ξένοι που ήρθαν εδώ, παντρευτήκαν εδώ, αλλά είναι μεικτές οικογένειες, ένας Έλληνας με μια Πολωνίδα ή Γερμανίδα ή Ιταλίδα κτλ. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί που έχουν παντρευτεί Καθολικούς Χριστιανούς ακολουθούν στον εκκλησιασμό τους συντρόφους τους? Μερικοί ναι, εξαρτάται. Υπάρχουν και οι Ορθόδοξοι που δεν έχουν σχέση με τους Καθολικούς, αλλά έρχονται πότε-πότε. Αλλά συνήθως είναι οι Καθολικοί από τα ζευγάρια, τα μεικτά ζευγάρια ή μερικά παιδιά που έρχονται εδώ. Όποιος θέλει να εκκλησιαστεί έχει τη δυνατότητα, και ας μην είναι Καθολικός, πώς μπορεί να έρθει εδώ? Η εκκλησία πάντα είναι ανοιχτή, δηλαδή Κυριακή, και αυτός που θέλει να έρθει εδώ μπορεί να έρθει. Κανείς δεν του εμποδίζει να έρθει, να ακολουθήσει τις τελετές, τις λειτουργίες που κάνουμε εδώ. Να πούμε κάθε πότε είναι ο εκκλησιασμός? Κάθε Κυριακή στις 10 η ώρα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με το κέντρο της Καβάλας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η περιφορά του επιταφείου. Πάμε να ακούσουμε φυσικό ήχο.
ακολουθήσουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από την περιφορά του Επιταφείου. Όπως είδαμε, ανέβηκαν την οδό Κουντουριώτου του στην Καβάλα και κατεβαίνουν από τα παλιά δικαστήρια. Στη συνέχεια θα συνδεθούμε εκ νέου με το κέντρο της Καβάλας. Τώρα όμως, κορυφώνεται από σήμερα η κίνηση στην τοπική αγορά και όχι μόνο εν ώψη του Πάσχα. Με τους καταναλωτές να σπέβδουν προκειμένου να κάνουν τις αγορές για το πασχαλινό τραπέζι και να προμηθευτούν δώρα για τα παιδιά που βρίσκονται για ακόμα μία φορά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Κορυφώνεται από σήμερα η κίνηση στην τοπική αγορά εν ώψη του Πάσχα με τους καταναλωτές να σπέβδουν προκειμένου να κάνουν τις τελευταίες αγορές για το πασχαλινό τραπέζι και να προμηθευτούν δώρα για τα παιδιά που βρίσκονται για ακόμη μια ερωταστική περίοδο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στην αγορά της Καβάλας από τη μία το μεσημέρι και έπειτα, όπου άνοιξαν τα καταστήματα σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή. Ενώ η αγοραστική κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί αύριο, Μεγάλο Σάββατο. Βγήκατε για ψώνια τώρα για Πάσχα? Ναι. Τιμές πώς είναι? Καλές είναι. Θα ψωνίσετε τώρα ή αφήνετε και για αύριο τελευταίες τιμές? Σήμερα όλα. Ναι. Όχι, βόλτα κάνουμε. Τιμές? Δεν τις είδαμε ακόμα. Να δούμε κάμια βόλτα και μετά να σας πούμε. Τελευταία ψώνια πριν τις γιορτές. Καλή ανάσταση σε όλο τον κόσμο. Υγεία, ευτυχία και υπομονή. Με υπομονή όλα λύνονται. Όλη την εβδομάδα, όπως ακριβώς το είπαμε, πρωί-απόγευμα τα καταστήματα του κέντρου της πόλης ανοιχτά καθημερινά. Η κίνηση είναι σε καλό βαθμό. Εγώ νομίζω ότι θα είναι και λίγο καλύτερη σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά επίπεδα. Βοήθησε πάρα πολύ ο καιρός ο καλός και αυτές τις μέρες ο κόσμος βγήκε έξω. Να πούμε ότι την Κυριακή, και ιδιαίτερα την Κυριακή, αλλά και όλη την εβδομάδα, έχουμε και ξένους επισκέπτες στην Αλεξανδρούπολη, κυρίως από Κωνσταντινούπολη, από Τουρκία και λιγότερο από Βουλγαρία, όπου και αυτοί πραγματικά συντελούν στον λίγο την αυξημένη κίνηση που όσο τόσο έχει ανάγκη η αγορά της Αλεξανδρούπολης. 40 χρόνια είμαι στην αγορά, σε αυτό εδώ το κομμάτι της μεραρχίας. Πιστεύω ότι φέτος είναι η χειρότερη χρονιά από τις τελευταίες χρονιές που διανύουμε. Που διανύουμε τα μνημόνια και όλα αυτά που έχουμε φορτωθεί. Σε χαμηλότερες τιμές από πέρυσι κοιμάνθηκαν οι τιμές σε αμνοερήφια και πασχαλινά σκευάσματα στην αγορά των Σερών και όχι μόνο, με τους καταναλωτές να προτιμούν τα τοπικά κρεοπολία για τις αγορές τους. Φέτος οι τιμές είναι πολύ πιο χαμηλές από ό,τι πέρυσι. Εμείς πουλάμε 7 ευρώ αρνάκι, 7,5 κατσίκι. Είναι πολύ καλά. Ελληνικά, καθαρά ελληνικά και κυρίως τοπικά κιόλας. Προσπαθούμε να στηρίζουμε πάντα τον τόπο μας, αν είναι δυνατόν. Συνήθως τι ψωνίζει ο κόσμος αυτές τις μέρες? Εντάξει, το σχετικό το αμνοερήφιο που είναι το πασχαλιάτικο έθιμο, κοκορέτσια, γαρδουμπάκια, σουβλάκια, σουτζουκάκια, τα πάντα. Ό,τι σχετικά αφορά το μπάρμπεκιου, τις σούβλες και αυτά για τις μέρες, εξαιρετικά. Και χοιρινά φυσικά, μπριζόλες, πασέτες. Οι Σεραίοι προτίμησαν τα σεραϊκά κρεοπολία, τα τοπικά? Βέβαια, αν και τα σούπερ λίγο φέτος και πάλι έκανα το θαύμα τους λίγο, έχουν ρίξει τις τιμές κατά πολύ, αλλά ο τοπικός ο κόσμος λίγο πάντα έχει το κρεοπόλι του, το μανάβι του, οπότε η κίνηση είναι πολύ αυξημένη στα κρεοπολία. Τις τελευταίες μέρες αυξήθηκε περισσότερο? Ναι, και λόγω χρημάτων και λόγω συντάξεων. Ενώ άλλες χρονιές δουλεύαμε πολύ πιο καλύτερα από πολύ πιο νωρίς, φέτος καθαρά τις τελευταίες μέρες. Πρώτα κάνει έρευνα ο αγοράς ο κόσμος και μετά θα έρθει να ψωνίσει. Η κίνηση δεν ήταν η αναμενόμενη. Έχει τραβηχτεί ο κόσμος αρκετά. Θα υπολογίζει πάρα πολύ δηλαδή τα πράγματα. Θέλω να πω όχι, αν και όχι λιγότερο είναι στα ίδια επίπεδα κυμαίνονται οι τιμές. Η αγορά έχει πλημμυρίσει με πολύχρωμα είδη, όπως οι λαμπάδες και τα παιχνίδια που μπορούν να ικανοποιήσουν κάθε προτίμηση, ενώ την τιμητική τους έχουν για μία ακόμα χρονιά οι ήρωες των κινουμένων σχεδίων σε ό,τι αφορά τις επιλογές των μικρών παιδιών. Τι λαμπάδα θα πάρεις? Εγώ θα πάρω μπλε. Μόνο μπλε? Μπλε με τον Χριστούλη. Αυτό θα κάνω. Με τον Χριστούλη. Στην αδερφή σου τι θα πάρεις? Η αδερφή μου θα πάρει με τον Νάτσο. Ναι, κορυφώνεται. Μετά τις 11.30 ώρα και ο κόσμος και βγαίνει έξω. Έχει πολύ καλή ημέρα. Ευελπιστώ να πάει και ο καιρός μέχρι αύριο το βράδυ έτσι. Κάθε χρόνο εδώ στο ίδιο σημείο? Ναι, κάθε χρόνο είμαστε εδώ. Φέτος περιμένουμε και πολλούς ξένους. Πιστεύω θα πάμε καλά. Ο κόσμος αγοράζει λαμπάδα, δεν είναι όπως σε άλλα επαγγέλματα που. Λαμπάδα όπως και να έχει θα την πάρει και στα βαφτιστικά τους και για τον εαυτό τους. Οι τιμές? Οι τιμές είναι στα ίδια, στα περσινά πλαίσια. Την ίδια ώρα τα καταστήματα τροφίμων διαθέτουν επάρκεια ειδών και ελκυστικές προσφορές προκειμένου να δώσουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να προμηθευτούν περισσότερα είδη σε πιο συμφέρουσες τιμές. Επίσης, ανάρπαστα γίνονται και τα πασχαλινά τσουρέκια φτιαγμένα από αγνά υλικά και κυρίως φτιαγμένα από αγάπη και μεράκι.
Οι καταναλωτές θα πρέπει να προμηθευτούν επίσης ψωμί για τρεις ημέρες, καθώς τα αρτοπιεία θα είναι κλειστά και έτσι το κάθε νοικοκυριό θα πρέπει να έχει αρκετό ψωμί για το τραπέζι των εορτών. Η κίνηση είναι πάρα πολύ αυξημένη, ο κόσμος ψωνίζει, κάνει τα τελευταία ψώνια και ελπίζουμε να συνεχιστεί έτσι και μέχρι αύριο που θα κλείσουν και τα καταστήματα. Ψωμί για πόσες ημέρες πρέπει να προμηθευτούμε οι καταναλωτές? Το ψωμί θα είναι για τρεις ημέρες, αύριο Σάββατο θα βγάλουμε ψωμί για τρεις ημέρες μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα. Ο κόσμος, οι καταναλωτές σήμερα, γιατί τα αρτοπία και νομίζω ότι στηρίζουν και τα αρτοπία της γειτονιάς, αγοράζουν τσουρέκια, υπάρχουν αυτές οι παραδοσιακές συνταγές? Υπάρχουν παραδοσιακές συνταγές, ο κόσμος προτιμάει τα τσουρέκια τα παραδοσιακά. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα σε ζωντανή σύνδεση από την περιφορά του επιταφείου από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη. Θα συνδεθούμε τώρα κυρίες και κύριοι εκ νέου με το κέντρο της Καβάλας και τον επιτάφιο του Αγίου Νικολάου, όπου, αν μπορώ να διακρίνω σωστά, βρίσκεται μπροστά από την κεντρική πλατεία. Thank you.
Μέχρι πού το... Το πρώτο δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι ανυμνόμεν λόγε σε το πάντον Θεόν συμπατρί και το
τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζω με σε Θεάτα και Αγνή και τιμώμεν την ταφήν την τριμέρα το Υιό σου και Θεό ημών Χριστός. Ιζαΐελ καθώ κατετέθης Χριστέν και αγγέλων στρατιέ εξεπλήττοντον συγκατάβασιν δοξάζον
Μαλάκι μάλις! Απόλυτο θαυμασμό βιώνουμε σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί χριστιανοί,
το μεγαλείο της πίστεώς μας. Και κάθε φορά τέτοια νύχτα, τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής, στέκομαι κι εγώ εκστατικός ως ταπεινός προσκυνητής μπροστά σε αυτό το μεγαλείο το οποίο ζούμε αυτήν την Αγία και Μεγάλη ημέρα. Και αναρωτιέμαι κι εγώ μαζί σας, να είναι άραγε αυτή η βραδιά μία συναισθηματική έξαρσης ενός λαού ο οποίος στην ιστορική του διαχρονία υπήρξε και υπάρχει λαός σταυρωμένος, λαός αδικημένος από φίλους και εχθρούς. Να είναι άραγε αυτή η βραδιά η Μεγάλη Παρασκευή, η αίσθηση του δικαίου η οποία ανεβαίνει σαν κόμπος από τις ψυχές μας για την πολυπίκυλη και πολυόνιμη αμαρτία και αδικία η οποία διαστίζει μελαγχολικώς την ανθρώπινη ιστορία. Όπως ακριβώς αυτή η αδικία εκφράστηκε στο πρόσωπο του Χριστού μας, ο οποίος διήλθε ευεργετών και ιόμενος των λαών εκείνων των αχάριστων, να είναι ένα ξέσπασμα, να είναι μία διαμαρτυρία, να είναι μία κατάθεση ψυχής ενώπιον αυτής της πρωτοφανούς αδικίας, ενώπιον αυτού του στιγερού εγκλήματος το οποίο συνετελέστη από μία ομάδα ανθρώπων οι οποίοι προκειμένου να διασφαλίσουν την ισχύν και τα προνόμια τους συνεισπίστησαν εις μίαν ανίερον και ετερόκλητον συμμαχίαν κατά του Χριστού. Και ήταν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, δηλαδή των θρησκευτικών κατεστημένων εκείνης της εποχής, οι οποίοι ένιωθαν την παρουσία και την διδασκαλία του Χριστού ως μία απειλή εις των εφησυχασμών τους, ένιωθαν το πρόσωπο εκείνο το γλυκύτατο ως μία ευθεία αμφισβήτηση εις την τυπολατρεία τους, η οποία ευρίσκεται μακράν και του ήθους αλλά και των αξιών της μοσαϊκής θρησκείας. Ήταν η δύναμη της τότε πολιτικής εξουσίας, μιας δειλής εξουσίας εις την απόδοση της δικαιοσύνης, αλλά μιας αλαζονικής και ισχυράς εξουσίας και ταχυτάτης εις την απόδοση της αδίκου κρίσεως, όπως αυτό το γεγονός το εφήρμοσε ο Πόντιος Πιλάτος, ο πολιτικός ηγεμόνας της εποχής, δίμβουλος και αμφίβουλος, δηλώς μπροστά εις την κρίση, ενώ γνωρίζει ποια είναι η αλήθεια, ενώ γνωρίζει ότι ο Ιησούς είναι αθώος, προτιμά να καταδικάσει τον αθώον για να μην ενοχλήσει την ένοχο ησυχία του, για να μην κλονιστεί η εξουσία του, για να μην αμφισβητηθεί από τον Κέσαρα η θέση του και η παρουσία του. Μία πολιτική εξουσία άκρως διεφθαρμένη, μία πολιτική εξουσία η οποία όταν ξεφεύγει από τους νόμους της του ήθους, από τα υψηλά ιδανικά που τρέφουν και στολίζουν τον άνθρωπον, γίνεται όχι μόνο αδρανής, όχι μόνο ανώφελος, αλλά γίνεται και επικίνδυνος και για τον λαόν των ίδιων. Και έχουμε και έναν λαόν αχάριστον, έναν λαόν αγνώμονα, έναν λαόν ο οποίος εδέχθη τόσες μεγάλες ευεργεσίες από τον Χριστόν. Ανάμεσά τους ήταν αυτοί οι οποίοι εψωμίστησαν, ανάμεσά τους ήταν αυτοί που είδαν το φως τους. Ανάμεσα σε αυτόν τον λαόν, των δίβουλων, των αμφίθυμων λαών, ο οποίος από το Οσανά εύκολα περνάει στο Σταυροθήτο, βρισκόταν ασφαλώς εκείνοι που είδαν με τα μάτια τους τον Λάζαρο να ανίσταται από τους νεκρούς τεταρταίος. Ένας λαός ο οποίος με τόσο μεγάλη ευκολία ξεχνά, ένας λαός ο οποίος άγεται και φέρεται, ένας λαός ο οποίος
παρέχει τον εαυτόν του εύκολη λία εις τα χέρια των εκμαυλιστών, εις τα χέρια εκείνων οι οποίοι θέλουν έναν λαόν άφωνον, έναν λαόν χωρίς υψηλές πτήσεις πνευματικές. Να είναι άραγε αυτό το βράδυ μία έκφραση διαμαρτυρίας της θρησκεύουσας ψυχής απέναντι σε αυτό το αδίκημα, απέναντι σε αυτό το κακούργημα το οποίο στέκεται ως ένα μελαγχολικό και σκοτεινό ορόσημο στην ανθρώπινη ιστορία. Εγώ όμως πιστεύω ότι τούτη η βραδιά έχει χάριν Θεού, γιατί αυτό που σήμερα ζούμε δεν είναι μία έκφραση διαμαρτυρίας, δεν είναι ένας απλός συναισθηματισμός, δεν είναι η καρδιά του Έλληνα του Σταυρωμένου, της σταυρωμένης Ρωμιοσύνης μας, η οποία και χθες και σήμερον σταυρώνεται, όπως είπα, από φίλους και εχθρούς. Αλλά είναι αυτό που έχουμε βαθιά στην ψυχή μας, αυτό που μας δίδαξε η μάνα μας, η Ορθοδοξία, η Αγία Εκκλησία μας. Σήμερα, αδελφοί, λιτανεύομεν την ελπίδα. Την ελπίδα όχι για τα ανθρώπινα, την ελπίδα όχι για την πρόοδο και την ανάκαμψη των ανθρωπίνων βιωτικών πραγμάτων. Σήμερα λιτανεύομεν την ελπίδα για τη ζωή μας. Σήμερα λιτανεύομεν την προσμονή μας ότι νικήθηκε ο θάνατος στο πρόσωπο του Χριστού. Σήμερα καταθέτομεν τα μοίρα της ψυχής μας σε εκείνον που είναι η αυτοζωή και βρίσκεται στον τάφο για μας, σε αυτόν που είναι η αυτοαλήθεια και βρίσκεται στα σκοτεινά και σκιερά βασίλεια του Άδου, σε εκείνον που ανέλαβε σαν άλλος πνευματικός διγενής ακρίτας να παλέψει στα μαρμαρένια αλώνια με τον αιώνιο εχθρό του ανθρώπου, τον διάβολο και τον θάνατον. Και είμαι θα βέβαιη, γιατί μέσα από την πίστη μας, μέσα από την υμνολογία, ήδη αχνοφέγγει η ελπίδα της Αναστάσεως. Σήμερα δεν θρηνούμε, στέρεψαν τα δάκρυα, αλλά αχνοφέγγει το φως της ελπίδος, ότι νικήθηκε ο θάνατος, ότι ιτήθηκε η ευτέλεια, ότι όσο και αν συνασπιστούν οι δυνάμεις του σκότους της κάθε εποχής για να απομακρύνουν, για να απομειώσουν, για να περιθωριοποιήσουν τον Χριστόν και την πίστην, εις μάτιν κοπιάζουν, μάτιν φυλάτης των τάφων κουστοδίαν, η κάθε κουστοδία της κάθε εποχής, ζωσμένη με τη σπάθη της αυθαίρετης πολιτικής εξουσίας, επιθυμεί να θάψει τον Χριστόν, επιθυμεί να απομειώσει την Εκκλησία, επιθυμεί να αποδιώξει από τις ψυχές των ανθρώπων την πίστη. Τι κακό είδε αυτός ο λαός από τον Χριστόν και πρέπει να τον εγκαταλείψει? Εις τι μας έβλαψε η πίστη μας όλους αυτούς τους αιώνες και πρέπει να στραφούμε σε ψεύτικους θεούς οι οποίοι δεν έχουν δύναμη, δεν έχουν ελπίδα, δεν έχουν μέσα του ζωή? Σήμερα λοιπόν η ζωή είναι στον τάφον, όχι γιατί νικήθηκε, αλλά κατέβηκε εκεί για να νικήσει για χάρη των ανθρώπων. Και αύριο το βράδυ θα αναστηθεί ολόφωτη αυτή η ελπίδα. Θα αναστηθεί λουσμένη μέσα στο ανέσπερον φως που θα αναβλήσει αύριο το μεσημέρι από τον Πανάγιον τάφον. Και αυτό το φως είναι το φως του Χριστού. Είναι αυτό το φως που έλαμψε μέσα στον Πανάγιο τάφο όταν αναστήθηκε ο Χριστός. Δεν είναι κτιστόν φως, δεν είναι υλική φωτιά, όπως νομίζουν και διαλαλούν ορισμένοι, οι οποίοι ψάχνουν λίγα λεπτά δημοσιότητος για να επιβιώσουν πολιτικώς. Αλλά είναι το φως το Άγιον που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμον. Είναι το φως το οποίο αναβλύζει εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν, εις σημείον ότι μόνο η Ορθοδοξία μας είναι η Εκκλησία του Χριστού, ότι μόνο η Ορθοδοξία μας
ακολουθείς τα βήματα των Αποστόλων και των Πατέρων, ότι μόνο η Ορθοδοξία μας κατέχει την αλήθεια, όχι ως εξουσίαν, αλλά ως ελευθερία, όχι ως καταδυνάστευση, αλλά ως αγάπη, ως διακονία, ως προσφορά. Αυτό είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η Εκκλησία μας. Αυτή είναι η διακονία της πίστεως στον σύγχρονο κόσμο. Σήμερα λοιπόν αυτό είναι η Μεγάλη Παρασκευή, αδελφοί. Και ας μην πλανώνται όσοι κρίνουν με κοσμικά κριτήρια. Κανείς δεν ανάγκασε όλους σας σήμερα να αποδώσετε το νεκρικό ξόδι εις τον Χριστόν τον Σωτήρα μας. Είναι μία παρόρμηση της πίστεως, η οποία όσο καταπιέζεται, όσο υβρίζεται, όσο συκοφαντείται, τόσο περισσότερο ξεσπά, τόσο περισσότερο δίδει μία συγκλονιστική μαρτυρία. Αυτό είναι η Μεγάλη Παρασκευή. Είναι το ξημέρωμα της ελπίδος. Είναι η κυριαρχία της πίστεως. Είναι η επικράτηση του φωτός στο πολυειδές σκότος. Είναι η νίκη της ζωής πάνω στον κάθε λογής θάνατον. Ας συνοδεύσομεν τον Χριστόν, όχι με μόνο μοίρα, όχι με μόνο τα αγιοκέρια της καρδιάς και της ευλάβειάς μας, αλλά με τη ζωή μας, αλλά με τον αγώνα μας, αλλά με όλα αυτά που συνθέτουν την ορθόδοξη και ελληνική ιδιοπροσωπεία μας. Με αυτά τα όπλα και τα εφόδια πορευθήκαμε και ζήσαμε και επιβιώσαμε και είχαμε απέναντι τους πολλούς και τους ισχυρούς, αλλά επειδή είχαμε τον Χριστόν μαζί μας, ζήσαμε και βγήκαμε μέσα από τα μνήματα και βγήκαμε μέσα από τους θανάτους και βγήκαμε περήφανοι και δυνατοί στον κόσμο. Και επειδή και σήμερα η πατρίδα μας η Ελλάδα είναι μέσα στο μνήμα της απελπισίας, μέσα στο μνήμα της προδοσίας από εχθρούς και φίλους, γι' αυτό σήμερα τούτο το βράδυ ας ενωθούμε με τον Χριστόν που είναι και εκείνος μέσα στο μνήμα, για να συναναστηθούμε μαζί Του, να συναναστηθούμε ως άνθρωποι, να συναναστηθούμε ως ψυχές, να συναναστηθούμε ως προσωπικότητες και κοινωνίες, να συναναστηθούμε ως πατρίδα Ελλάδα. Καλή Ανάσταση πατρίδα, καλή Ανάσταση συνέλληνες, καλή Ανάσταση αδελφοί μου χριστιανοί. Αμήν. Παρακολουθήσαμε κυρίες και κύριοι σε απευθείας μετάδοση την περιφορά του επιταφείου από την Καβάλα, από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου και από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη, όπως και σε απευθείας μετάδοση από τον Μητροπολιτικό Ναό Αλεξανδρούπολη στο Αγίου Νικολάου και των Παμεγίστων Ταξιαρχών στις Σέρες. Στο τέλος ακούσαμε τον λόγο του Μητροπολίτη Σερών και Νιγρίτης Θεολόγου, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε πως οι δυνάμεις του σκότους που πολεμούν μάταια προσπαθούν, αφήνοντας χμές προς τους πολιτικούς, ενώ τόνισε επίσης πως δεν είναι ηλική η φωτιά και σε άλλο σημείο του λόγου του είπε πως ψάχνουν λίγα λεπτά δημοσιότητας. Τώρα κυρίες και κύριοι, να δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα που εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα με αυτοκίνητα, πλοία και αεροπλάνα. Σύμμαχος των εκδρομέων, ο καλός καιρός, καθώς σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι θερμοκρασίες θα είναι καλές και οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στις θάλασσες συγκοινωνίες. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα που εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα με αυτοκίνητα, πλοία, λεωφορεία και αεροπλάνα. Ουρά χιλιομέτρων σχημάτιζαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο, ωστόσο το απόγευμα η κυκλοφορία ομαλοποιήθηκε. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές, ενώ ήδη από τη Μεγάλη Πέμπτη έχουν τεθεί σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα της τροχιάς στο εθνικό οδικό δίκτυο. Αυξημένη είναι η κίνηση σε αεροδρόμια, λιμάνια και σταθμούς κτέλ που έχουν προγραμματιστεί επιπλέον δρομολόγια. Τις εκδρομές στην Ελλάδα προτιμούν οι περισσότεροι κάτοικοι εδώ στην Αλεξανδρούπολη, οι οποίοι θα περάσουν τις γιορτές του Πάσχα στην Κέρκυρα, τη Χαλκιδική, αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Η πληρότητα αυτή τη στιγμή στα τουριστικά γραφεία φτάνει το 100%. Υπάρχει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον.
αλλά αυτοί που έχουν μείνει πίσω είναι αυτοί που τα αφήσαν τελευταία στιγμή και δεν βρήκαν τίποτα. Όλες οι εκδρομές που έχουν προγραμματίσει έχουν γεμίσει, είναι πλήρες με πληρότητα 100%. Ακόμη και τις κενές θέσεις, το 51, το δίνουμε στους πελάτες. Αυτή τη χρονιά δεν ξέρω γιατί, ίσως το στερήθηκε ο κόσμος. Πάντως κλείσαν πριν από τουλάχιστον μία εβδομάδα πιο μπροστά τις θέσεις, τις εκδρομές που έχουμε κάνει. Πρώτος προορισμός είναι η Κέρκυρα, το λεωφορείο είναι πλήρης, όπως σας είπα. Τέσσερις μέρες, όλες είναι τετραήμερες για το Πάσχα, από Μεγάλη Παρασκευή και τελειώνουν την Δευτέρα μετά το Πάσχα. Χαλκιδική, τις εκδρομές έχουμε στην Καλαμπάκα επίσης πλήρης. Στη Ρουμανία έχουμε εκδρομή και αυτή πλήρης και στην Βουλγαρία επίσης πλήρης εκδρομή. Παρόμοιο σκηνικό αναφέρουν και οι τουριστικοί πράκτορες στην Καβάλα, με τους καβαλιώτες να προτιμούν να περάσουν τις ημέρες του Πάσχα εντός συνόρων. Με την κίνηση να είναι στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Ταξιδεύουν. Φέτος το Πάσχα πήγε σχετικά καλά, θα έλεγα. Η Ελλάδα κυρίως. Άλλωστε το Πάσχα είναι παραδοσιακή γιορτή και περισσότεροι προτιμούν να μένουν Ελλάδα με τον Οβελία και τα εορταστικά τα Πασχαλινά. Κάποιες λίγες συμμετοχές στο εξωτερικό. Αυτά σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι ήταν καλά. Συνηθέστεροι έτσι προορισμοί? Συνηθέστεροι για μας εδώ κοντά είναι η Χαλκιδική, η Κέρκυρα, Καλαμπάκα από Ελλάδα. Σε σχέση με πέρυσι είχατε περισσότερη κίνηση, περισσότερους πελάτες? Όχι, θα έλεγα ότι είναι η ίδια η κίνηση. Συνήθως πόσες μέρες επιλέγει ο κόσμος να ταξιδέψει? Έχουν περιοριστεί οι μέρες, 3-4, όχι πάνω από 5. Και συνήθως είναι νεαρά ζευγάρια, οικογένειες? Οικογένειες, όχι πολύ, ηλικιωμένοι είναι αυτοί που ταξιδεύουν περισσότερο. Τα νεαρά ζευγάρια και οι οικογένειες έχουν υποχρεώσεις που δυστυχώς, όπως ξέρετε κι εσείς, δύσκολα τα βγάζουν πέρα. Ικανοποιητικά εξελίσσονται στους περισσότερους τουριστικούς προορισμούς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οι κρατήσεις στα διαθέσιμα τουριστικά καταλήμματα για την Πασχαλίνη περίοδο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπροσώπων των ξενοδοχειακών και τουριστικών φορέων. Σε Καβάλα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη και Θάσο. Στην Καβάλα βρίσκονται για το τριήμερο των εορτών τουρίστες τόσο από τη Βουλγαρία, ενώ καταγράφεται ελαφρά αύξηση των κρατήσεων από Έλληνες επισκέπτες, σύμφωνα πάντα με φορείς του τουρισμού. Ικανοποιητικά εξελίσσονται στους περισσότερους τουριστικούς προορισμούς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οι κρατήσεις στα διαθέσιμα τουριστικά καταλήμματα για την Πασχαλινή περίοδο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπροσώπων των ξενοδοχειακών και τουριστικών φορέων σε Καβάλα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη και Θάσο. Στην Καβάλα βρίσκονται για το τριήμερο των εορτών τουρίστες από την Βουλγαρία, ενώ καταγράφεται ελαφρά αύξηση των κρατήσεων από Έλληνες επισκέπτες, σύμφωνα με τους φορείς του τουρισμού. Αν και το Πάσχα φέτος ημερολογιακά πέφτει νωρίτερα σε σχέση με την περσινή περίοδο, φαίνεται πως ο καλός καιρός βοήθησε. Για το τριήμερο του Πάσχα, δηλαδή από Μεγάλη Παρασκευή έως και Δευτέρα του Πάσχα, η πληρότητα αγγίζει το 100%, θεωρώ και σε όλη την πόλη όπως και στο ξενοδοχείο μας. Ως επιτοπλίστων έχουμε Έλληνες εκδρομής, αλλά και από τα γειτονικά κράτη, κυρίως Βουλγαρία. Δεν έχουμε ιδιαίτερη κίνηση αυτό το τριήμερο από τουρκική πελατεία. Περίπου στα ίδια επίπεδα με τα περσινά. Θεωρώ φέτος ότι υπάρχει λίγο καλύτερη προσέλευση, λίγο μεγαλύτερη μάλλον προσέλευση από Έλληνες πελάτες σε σχέση με πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο. Πιστεύουμε ότι θα γεμίσουν τα ξενοδοχεία αυτό το τριήμερο. Ωραία. Από αύριο δηλαδή. Από αύριο, το Σάββατο και την Κυριακή σιγά σιγά θα αναχωρούν. Αλλά και ο καιρός βοηθάει, το κλίμα γενικά είναι πολύ θετικό. Νομίζω θα έχουμε καλές πληρότητες. Και η Θάσος έχει αυξημένη επισκεψιμότητα. Mm-hmm. Έχει αρκετούς που επιστρέφουν στα σπίτια τους και ανθρώπους που έχουν τα εξοχικά τους, αλλά συγχρόνως έχει και επισκέπτες και τουρίστες από τις γύρω βαλκανικές χώρες. Όσα ξενοδοχεία θα είναι ανοιχτά, θα έχουν αυξημένη πληρότητα και αυτά. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Όλοι το ευχόμαστε. Ελπίζουμε να ξεκινήσει νωρίς και δυνατό. Και θέλω αυτή τη στιγμή να τονίσω το πιο πολύ σημασία για όλους είναι να είμαστε καλά προετοιμασμένοι. Ο καθένας από τη μεριά του, είτε είναι ιδιώτης επιχειρηματίας, είτε είναι από το δημόσιο, θα πρέπει να κάνουν τις ενέργειες που πρέπει ώστε να είναι έτοιμη η περιοχή μας να υποδεχτεί σωστά τον καλοκαιρινό τουρισμό. Και στη Θάσο και στη Σαμοθράκη αναμένεται ικανοποιητικός αριθμός τουριστών, ενώ Έλληνες, Τούρκοι και Βούλγαροι φαίνεται πως για ακόμη μία φορά επιλέγουν την Αλεξανδρούπολη για την περίοδο του Πάσχα.
ικανοποιημένοι από την πληρότητα των ξενοδοχείων και οι σεραίοι επαγγελματίες. Εντάξει, έχει κάποιους λίγους που έρχονται, ναι. Και λόγω του Πάσχα τώρα μέρα με την ημέρα θα αυξάνεται οπωσδήποτε. Αλλά εντάξει, μια χαρά είναι. Τώρα είναι ήσυχα, τώρα είναι το απολαμβάνουμε εμείς. Επειδή είναι λίγο νωρίς, όχι ιδιαίτερα, γιατί περισσότερα ξενοδοχεία δεν θα έχουν ανοίξει. Ναι. Έτσι, ουσιαστικά από την Πρωτομαγιά θα ανοίξουν όλοι οι πάντες. Οι τιμές προσιτές, εμείς παράλληλα τώρα αυτή τη στιγμή που έχει έρθει κάποιος συνεργάτης, ο οποίος θα αρχίσουμε το παραπέντε, όπως γνωρίζετε, από τον Ιούνιο μήνα, από τον Μάιο, από τις 15 Μαΐου θα αρχίσουμε σε αναλλακτικές μορφές τουρισμού. Ήδη ξεκινάμε, λέει, το παρακλάιντινγκ, το παραπέντε, όπως είχαμε και πέρυσι, όπως γνωρίζετε. Θα έρθουν ο εκπρόσωπος από το Path of Greece, που είναι για τις αναλλακτικές μορφές τουρισμού, για να γίνει μια αξιολόγηση όσον αφορά εδώ πέρα τα μονοπάτια και να γίνει μια μελέτη, ώστε να προχωρήσουμε στη σήμανση και να μπούμε πλέον στο διεθνή χώρο σαν τουριστικός προορισμός εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση σε όλους τους Θρακιώτες, σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται. Η κίνηση την περίοδο του Πάσχα φέτος είναι πάρα πολύ καλή. Ευτυχώς κινήθηκε και η ελληνική αγορά, παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Το 65-70% αποτελείται από Έλληνες που ήρθαν να επισκεφτούν τον τόπο μας, την περιοχή μας, που σημαίνει ότι είναι μια περιοχή η οποία προσελκύει κόσμο και κυρίως Έλληνες που θέλουν να γνωρίσουν από κοντά τον τόπο μας. Ένα άλλο μικρό ποσοστό της τάξης του 25% είναι Βούλγαροι, που όπως γνωρίζουμε και αυτοί είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι, γιορτάζουν και αυτοί το Πάσχα μαζί μας και ήρθαν να μας επισκεφτούν. Δυστυχώς η Τούρκη αγορά δεν κινείται όσο θα θέλαμε. Βέβαια, γνωρίζουμε όλοι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η Τουρκία αυτή τη στιγμή με τα δημοψηφίσματα και όλα τα άλλα προβλήματα. Ευελπιστώ και εύχομαι ότι του χρόνου θα είναι πολύ καλύτερα και από πλευράς κίνησης από την Τουρκία, αλλά κυρίως από τον ελλαδικό χώρο, όπου όλοι μας, όλοι οι Έλληνες, ευελπιστούν και θέλουν να πιστεύουν ότι η κατάσταση θα αλλάξει και θα πάει προς το καλύτερο. Από ποιες περιοχές της Ελλάδας βρίσκονται σήμερα επισκέπτες? Κατά κύριο λόγο, ο κόσμος έχει κινηθεί από την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Δυστυχώς οι αποστάσεις είναι τεράστιες από την Πελοπόννησο ή άλλα μέρη της Ελλάδας, με αποτέλεσμα η κίνηση ως επιτοπλίστων να είναι από την βόρεια Ελλάδα και μας χαροποιεί το ίδιο. Βέβαια, θα θέλαμε να έχουμε και κόσμο από την Πελοπόννησο, γιατί θα θέλαμε να τους δείξουμε και τις ομορφιές της περιοχής μας. Ευελπιστούμε, πιστεύουμε ότι του χρόνου θα έχουμε και από εκεί. Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, αμέσως μετά την Ανάσταση, αλλά και την Κυριακή του Πάσχα, επιβάλλεται ένα καλό δείπνο μετά και την μεγάλη περίοδο της νηστείας. Πάμε να ακούσουμε προτάσεις και εκλεκτά μενού από σεφ και όχι μόνο σε ξενοδοχεία της Καβάλας, των Σερών και της Αλεξανδρούπολης. Σχεδιάσει ένα αναστάσιμο μενού μετά τις 12 το βράδυ. Ελαφρύ, γιατί θα είναι μετά τις 12. Στις γεύσεις όμως εξαιρετικό όπως πάντα. Έχουμε ετοιμάσει μια μαγειρίτσα παραδοσιακή που δεν μπορεί να λείπει Σάββατο το βράδυ από το τραπέζι μας. Για ορεκτικό έχουμε ετοιμάσει ένα πύργο λαχανικών με μους από γλυκοπατάτα. Σαλάτα, έχουμε μια πράσινη σαλάτα με μαριναρισμένες φράουλες φρέσκες εποχής. Συνεχίζουμε με ένα φιλέτο μοσχαρίσιο και κλείνουμε με μακαρόνια. Αυτό είναι το αναστάσιμο μενού μετά τις 12 το βράδυ. Out of the floor, Σάββατο το βράδυ μετά την Ανάσταση
Θα υπάρχει εορταστικό μενού που αποτελείται από μαγειρίτσα, τσίγερο σαρμά, αρνάκι και γλυκό από το μενού μας, με ζωντανή μουσική με τον Τάσο Καλαφάτη και την Κία Μουράτη. Οπότε μετά την Ανάσταση σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί την Ανάσταση. Υπάρχει κάποιος μπουφές ή είναι πιάτα? Είναι σερβιριστό το μενού. Μπουφές υπάρχει πασχαλινό στην επόμενη μέρα, ανήμερα το Πάσχα, μετά τις 12 το μεσημέρι, με τα παραδοσιακά εδέσματα για του Πάσχα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι επισκέπτες και οι πελάτες του Ελπίδα Resort εδώ στις Σέρρες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα υπέροχο πασχαλινό μενού. Σάββατο βράδυ, το Ελπίδα Resort, όπως και κάθε χρόνο, έχει ετοιμάσει το παραδοσιακό αναστάσιμο δείπνο. Στο χώρο του εστιατορίου, μετά τις 12 το βράδυ, θα υπάρχει η παραδοσιακή μαγειρίτσα, καθώς επίσης και όλα τα υπόλοιπα εδέσματα παραδοσιακά και μη. Για την Κυριακή του Πάσχα θα υπάρχει παραδοσιακό κυριακάτικο γεύμα, το οποίο θα διεξαχθεί στο χώρο του εστιατορίου μαζί με ζωντανή μουσική. Είσαστε όλοι προσκεκλημένοι να έρθετε στο Ελπίδα Resort να γιορτάσουμε μαζί αυτές τις όμορφες μέρες με πάρα πολύ κέφι και καλή διάθεση. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση σε όλους. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε πάρα πολύ πλούσιες μπουφέδες και φυσικά την πατροπαράδοτη μαγειρίτσα. Θα έρθει ο κόσμος μετά την Ανάσταση να φάει μαζί μας, να το γιορτάσει μαζί μας και την επομένη του Πάσχα φυσικά με τη μουσική και το ψήσιμο των αρνιών στην πλατεία του ξενοδοχείου. Είναι κάτι πολύ όμορφο, το παραδοσιακό. Το κάνουμε αρκετά χρόνια, ο κόσμος μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένος. Ευελπιστούμε και φέτος να ισχύει το ίδιο. Τώρα, κυρίες και κύριοι, η περιπέτεια του μόλις 2,5 ετών Κυριάκου Λούπα έληξε αίσια σήμερα το μεσημέρι, περίπου στις 5 με 6 το απόγευμα, μετά την εξαφάνισή του από την αυλή του σπιτιού του στην Ελευθερούπολη του Δήμου Παγκαίου. Η θετική αυτή έκβαση της υπόθεσης έδωσε τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν από την ώρα της εξαφάνισής του. Ο 2,5 ετών Κυριάκος δέχθηκε την φροντίδα της οικογένειάς του καθώς και των γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, διότι νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους, καθώς το παιδί βρέθηκε στο δασικό δρόμο πάνω από την Ελευθερούπολη και φέρει στο κορμάκι του τραύματα από πτώση. Τον μικρό Κυριάκο μετακίνησαν ειδικοί διασώστες λόγω του τραυματισμού του. Στις έρευνες είχαν ομάδες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η αστυνομία, η ελληνική ομάδα διάσωσης, ειδική εκπαιδευμένη σκύλη, το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ενώ συνέδραμαν στο έργο των ερευνών και εθελοντικές οργανώσεις, αλλά και ο Δήμος Παγκαίου, οποίες μαζί με τον αριθμό των πολιτών σάρωσαν την περιοχή και πέτυχαν την εξεύρεση και διάσωση του παιδιού πριν νυχτώσει. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την αθλητική σας ενημέρωση και την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Με τον καλύτερο τρόπο γιόρτασε η ΑΕΚ τα γενέθλιά της την Μεγάλη Πέμπτη, καθώς συμπλήρωσε 93 χρόνια και έσβησε τα κεράκια μέσα στο γήπεδο Καραϊσκάκη, νικώντας με 2-1 τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημιτελικό του κυπέλου. Ένα σκορ που εν ώψη της ρεβάνς στο ΆΚΑ της δίνει το μεγάλο προβάδισμα για την πρόκριση στο τελικό. Ο Αραούχος στο 6ο λεπτό και ο Πατίτος στο 64 σημείωσαν τα γκολ των κιτρινόμαυρων, ενώ ο Φιγκέιρα στο 13 είχε ισοφαρίσει προσωρινά για τους ερυθρόλευκους. Ωστόσο, με την λήξη του αγώνα στο Φάληρο,
ξέσπασαν στις εξέδρες επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς του Ολυμπιακού και δυνάμεις της αστυνομίας. Οι μάχες συνεχίστηκαν και εκτός γηπέδου με χρήση δακρυγόνων από τα ΜΑΤ. Επίσης, σύμφωνα με ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, άνδρες των ΜΑΤ χτύπησαν τους Στέφανο Καπίνο και Θανάση Ανδρούτσο και Δημήτρη Νικολάου στη φυσούνα του γηπέδου αμέσως μετά το τέλος του αγώνα στο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το δελτίο ειδήσεων από το ένα channel έφτασε στο τέλος του. Να σας θυμίσουμε πως όλα μας τα νέα θα τα βρείτε και στη σελίδα μας στο διαδίκτυο πληκτρολογώντας www.videotex.gr. Ευχαριστούμε που επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια σας.